Γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Σήμερα θα μιλήσουμε για την απροθυμία τηλεφωνημάτων. Πώς να την ξεπεράσετε εσείς και η ομάδα σας. Η απροθυμία τηλεφωνημάτων είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στις πωλήσεις και στο δικτυακό μάρκετινγκ και είναι για να περιγράψουμε όταν ένας πολιτής ή ένας δικτυωτής διστάζει ή αναβάλει να κάνει τηλεφωνήματα στους υποψηφίους του. Για να μπορέσετε να το ξεπεράσετε αυτό, και εσείς αλλά και η ομάδα σας, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να βρείτε τι είναι αυτό που προκαλεί αυτή την απροθυμία. Ο ορισμός του λεξικού για την απροθυμία είναι αντίσταση ή αντίθεση. Και το συναντούμε αυτό ως εξής. Σαν δικτυωτές γνωρίζουμε ότι τα τηλεφωνήματα θα πρέπει να γίνουν ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε την επιχείρησή μας. Αλλά υπάρχει συχνά αυτή η απροθυμία ή η αντίσταση στο να κάνουμε αυτά τα τηλεφωνήματα. Οπότε πολλοί αντί να κάνουν τηλεφωνήματα κρύβονται σε μια γωνιά τύψεων, αν μπορώ να το πω έτσι, και ουσιαστικά τιμωρούν τον εαυτό τους ότι δεν μπορώ, δεν τα καταφέρω κτλ. Δεν ξέρω αν σας ακούγεται γνώριμο αυτό. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν στόχους που θέλουν να πετύχουν, ξέρουν ότι για να πετύχουν αυτούς τους στόχους θα πρέπει να κάνουν τις επαφές, θα πρέπει να κάνουν τηλεφωνήματα, αλλά δεν τα κάνουν. Τι είναι λοιπόν αυτό που ίσως κάνει ένα άτομο να είναι απρόθυμο να κάνει τηλεφωνήματα? Έκανα λοιπόν μια λίστα με πράγματα που έχω δει ότι κάνουν ένα άτομο να είναι απρόθυμο, να αντιστέκεται δηλαδή, ή να είναι αντίθετο στο να κάνει αυτά τα τηλεφωνήματα. Αυτή θα είναι μια πολύ καλή checklist που θα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε με τα άτομα της ομάδας σας για να τους βοηθήσετε να βρουν γιατί δεν έχουν πετύχει τους στόχους τους ακόμα ή γιατί δεν έχουν καν ξεκινήσει να μπουν στη δράση. Αυτή η λίστα είναι γραμμένη από την άποψη ότι θα βοηθήσει την ομάδα σας. Αν θέλετε όμως μια καλή δόση πραγματικότητας, δώστε τη λίστα αυτή σε κάποιον από τη γραμμή αναδοχής και ζητήστε του να σημειώσει από αυτή τη λίστα ποια πράγματα κάνετε ή δεν κάνετε εσείς. Νούμερο 1. Έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι σας ακριβώς τι θέλουν να πετύχουν στην επιχείρησή τους? Ρωτήστε τους τι είναι αυτό. Νούμερο 2. Έχουν γράψει ένα πλάνο για το πώς θα το πετύχουν? Ζητήστε να δείτε το πλάνο, αν μπορείτε. Τρίτον, δουλεύουν αυτό το πλάνο? Ρωτήστε τους να σας δείξουν πού ακριβώς βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πλάνο τους. Νούμερο 4. Γνωρίζουν όλα τα βήματα, όλα τα κομμάτια που συνθέτουν το χτίσιμο της επιχείρησής τους? Νούμερο 5. Έχουν έναν τρόπο ή πολλούς τρόπους να συγκεντρώνουν επαφές? Ζητήστε τους να σας δείξουν τους τρόπους. Νούμερο 6. Γνωρίζουν πώς να βρίσκουν πελάτες? Ζητήστε τους να βρουν ένα πελάτη ενώ εσείς παρακολουθείτε πώς το κάνουν. Νούμερο 7. Γνωρίζουν πώς να εξυπηρετούν τους πελάτες τους? Ζητήστε τους να σας δείξουν πώς εξυπηρετούν ένα πελάτη, πώς το βοηθάνε. Νούμερο 8. Γνωρίζουν πώς να βρίσκουν συνεργάτες? Ζητήστε τους να σας δείξουν πώς ακριβώς το κάνουν. Νούμερο 9. Γνωρίζουν πώς να εκπαιδεύουν τους συνεργάτες τους στο πώς να βρίσκουν πελάτες? Ζητήστε τους να σας συστήσουν σε κάποιον που έχουν εκπαιδεύσει και ζητήστε από αυτό το άτομο να σας δείξει πώς βρίσκει πελάτες. Και νούμερο 10. Γνωρίζουν πώς να εκπαιδεύουν τους συνεργάτες τους στο να κάνουν νέους συνεργάτες? Ζητήστε τους να εκπαιδεύσουν ένα συνεργάτη ενώ εσείς παρακολουθείτε ή να σας συστήσουν σε κάποιον που έχουν εκπαιδεύσει και ζητήστε από το άτομο αυτό να σας δείξει πώς βρίσκει πελάτες και συνεργάτες. Οτιδήποτε δεν μπορεί να σας δείξει ο συνεργάτης σας είναι ο λόγος για την απροθυμία τηλεφωνημάτων τους. Θα είμαι ευθύς μαζί σας. Ο φόβος απόρριψης είναι ανοησίες. Και η απόδειξη είναι η εξής. Όταν κάποιος λέει ότι ο λόγος που δεν παίρνει τηλέφωνα, που έχει απροθυμία στο να πάρει τηλεφωνήματα, είναι ότι φοβάται τέλος πάντων την απόρριψη, μπορείτε πολύ εύκολα να αποκαλύψετε την πλόφα του. Βάλτε του μια συσκευή ηχογράφησης μπροστά στο τραπέζι, το κινητό σας για παράδειγμα, και πείτε του να προσκαλέσει το κινητό σε μια παρουσίαση. Δεν θα μπορέσει να το κάνει. Γιατί? Δεν είναι ο φόβος της απόρριψης, γιατί προφανώς η συσκευή δεν πρόκειται να τον απορρίψει. Ο φόβος της απόρριψης, το έξω από τη ζώνη άνεσής μου ή η απροθυμία τηλεφωνημάτων και οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλο κλισέ μπορεί να σκεφτεί και να σας πει ένα άτομο, είναι απλά μια μάσκα για να καλύψει αυτό που πραγματικά δεν ξέρει να κάνει. Και δεν έχει σημασία αν το άτομο αυτό ασχολείται με τις πωλήσεις πάνω από 20 χρόνια. Αν δεν κάνει τηλεφωνήματα, είναι επειδή υπάρχει κάτι στην επιχείρησή του που δεν ξέρει πώς ακριβώς να το κάνει. Ο φόβος, ή συγκεκριμένα ο φόβος της απόρριψης και η απροθυμία τηλεφωνημάτων, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το να μην μπορείτε να προβλέψετε το τι θα συμβεί, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από κάποια ενέργειά σας. Και αυτή είναι η βάση όλων των φόβων, ότι δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει αν κάνει κάτι. Αν πάτε να κάνετε bungee jumping, αυτό που προκαλεί το φόβο είναι η ανικανότητα να προβλέψετε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν ξέρατε σίγουρα 100% ότι δεν θα πάθετε κάτι, ότι θα κρατήσει το σκηνή,
Τότε δεν θα υπήρχε ο φόβος, δεν θα υπήρχε κάτι να φοβάστε. Οπότε μην πιστεύετε τις δικαιολογίες της ομάδας σας. Δείτε με τους συνεργάτες σας αυτή τη λίστα, την παραπάνω λίστα που μόλις είπαμε, και εκπαιδεύστε τους σε οτιδήποτε δεν μπορούν να κάνουν. Επίσης, μην πιστεύετε ούτε τις δικές σας δικαιολογίες. Η λύση είναι απλή. Εκπαιδευτείτε. Εκπαιδεύστε τους συνεργάτες σας και αρχίστε να κάνετε αυτά τα τηλεφωνήματα. Η επιχείρησή σας θα αρχίσει να αναπτύσσεται με τεράστια βήματα και με άλματα όταν το κάνετε αυτό. Έχετε δει την ομιλία μου για το πλάνο των 90 ημερών? Πηγαίνετε στη σελίδα GreekCoach.gr κάθετος πλάνο, GreekCoach.gr κάθετος πλάνο. Αν βάλετε το email σας, θα οδηγηθείτε άμεσα στο δωρεάν 30-λεπτό βίντεο όπου μιλάω για το πλάνο 90 ημερών. Είναι από την ομιλία που είχα κάνει στο συνέδριο της εταιρείας μου πριν μερικά χρόνια, αλλά όλα αυτά που θα ακούσετε στην εκπαίδευση αυτή την ομιλία μπορούν να εφαρμοστούν και έχουν εφαρμοστεί σε όλες τις εταιρείες. Η ομιλία αυτή είναι ουσιαστικά μια περίληψη της τρίωρης εκπαίδευσης όπου είχα κάνει πριν μερικά χρόνια σε διοικητές όλων των εταιριών και μεταξύ άλλων αναλύω 10 διαφορετικά εργαλεία ανέβρεσης υποψηφίων και εφαρμόζοντας αυτά που λέω στην εκπαίδευση θα ξέρετε τι να κάνετε κάθε μέρα για να πετύχετε τους στόχους σας. Και δεν θα ξεμείνετε ποτέ από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα ή την επιχειρηματική σας ευκαιρία. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος πλάνο. Για περισσότερα από 900 άρθρα πάνω στο δικτυακό marketing, στη διαχείριση εταιρήσεων, επικοινωνία, στο πώς να έχετε ένα πλάνο, στο πώς να εκπαιδεύσετε τους συνεργάτες σας, μπείτε στο blog μου networkpavlamarketing.gr και θυμηθείτε να βάλετε το email σας στη φόρμα που βρίσκεται κάπου πάνω δεξιά για να λαμβάνετε ενημερώσεις. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, όπου και να το βλέπετε, στο YouTube, στο Facebook και επίσης κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube για να λαμβάνετε κάθε νέο βίντεο μόλις το ανεβάζω. Αυτά. Κάντε πράξη στη σημερινή συμβουλή. Δείτε αυτή τη λίστα με τους συνεργάτες σας. Δείτε αυτή τη λίστα και με τον εαυτό σας, με τη γραμμή αναδοχής σας. Και τότε θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.